Εχθές ανέβασε ένα βίντεο η Σύση Χριστίδου, μην το δούμε ολόκληρο, μπορεί πλάνα να δείξουμε, η οποία η γυναίκα ξεκαθαρίζει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι όλο αυτό που έγινε την ενόχλησε πάρα πολύ, ότι τρεις φορές μόνο έχει μιλήσει με τον κύριο Στάνκογλου. Ότι ήρθε στην άβολη θέση να πρέπει να εξηγήσει στα παιδιά της τι ακούγεται και τι διαβάζουν τέλος πάντων. Και ότι δεν είχε κάνει το τηλέφωνό της δηλαδή. Ότι ζήτησε μάλιστα από την υπεύθυνη καλεσμένων πριν από λίγες μέρες το τηλέφωνό του, ότι δεν έχουν καμία σχέση, ότι τον έχει δει μια φορά στο θέατρο, τρεις φορές στη ζωή της όπως είπε. Έτσι. Τον εκτιμά, αλλά φυσικά δεν ισχύει τίποτα, το ξεκαθάρισε με όλους τους πιθανούς τρόπους. Πώς μπορείς να μπλέξεις τώρα από το πουθενά. Λοιπόν, και είχαμε σήμερα και μια δήλωση του κυρίου Στάνκογλου, έτσι δεν είναι, μέσω του δικηγόρου του κυρίου Μίτζια. Μέσω του δικηγόρου του κυρίου Μίτζια, με ιδιαίτερη θλίψη, οργή και αγανάκτηση, λέει ο κύριος Στάνκογλου. Εδώ και τρεις ημέρες παρακολουθώ την υποτιθέμενη προσωπική μου ζωή να έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού, κριτικής, έως και χλεβασμού από τις πρωινές σας εκπομπές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εν συνεχεία να αναλάβουν την δράση τους τα έντυπα, δηλαδή εφημερίδες πανελλαδικής και μη κυκλοφορίας, με δίθεν αποκλειστικά ρεπορτάζ για το ίδιο θέμα, δηλαδή την προσωπική μου ζωή και τη δίθεν σύναψη δεσμού με γνωστή τηλεοπτική παρουσιάστρια, αλλά και ιστοσελίδες με επιπλέον δίθεν πληροφορίες της ίδιας ως άνω δίθεν σχέσης. Λέει λοιπόν ότι όλο αυτό το θέμα εμείς το δημιουργήσαμε, το λέει με μαύρα γράμματα, το τονίζει δηλαδή, που μόνοι σας δημιουργήσατε. Λέει και εκείνος ότι ήρθε στην άβολη θέση να πρέπει να συζητήσει με τα παιδιά του, τα οποία πήγαιναν στο σχολείο, δέχονταν ερωτήσεις από τους συμμαθητές τους, αλλά και τους φίλους τους. Μάλιστα είπε ότι αδυνατείτε να αντιληφθείτε ότι η συμπεριφορά σας δημιούργησε πρόβλημα στα παιδιά μας, ότι δεν έχουν διασταυρωθεί πληροφορίες. Δεν είναι ανάγκη να το διαβάσουμε όλο τώρα. Όχι, πρέπει να πω τι ζητάει ο κύριος Στάνκογλου, γιατί είναι το σημαντικό. Επειδή μου έχετε προξενήσει μεγάλη ζημία και αναστάτωση στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή, σας καλώ να ανακαλέσετε ρητός όσα έχετε αναφέρει για τη δίθεν σχέση μου με τηλεοπτική παρουσιάστρια, να ζητήσετε ευθέως συγγνώμη από τα ανήλικα τέκνα μου για την αναστάτωση που τους προκαλέσατε, να παραδεχτείτε ότι όποια δίθεν είδηση που εμφανίσατε είναι αναλυθής και να αποκαταστήσετε το όνομά μου ως προς τη δημόσια έκφανση αυτού, όπως εγώ το προσδιορίζω όλα αυτά τα χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και το ξεκαθάρισαν και κοίτα πώς μπορείς να μπλέξεις τώρα. Και εγώ σε αυτό τώρα απορώ. Εντάξει, τσίμπησε μια εκπομπή, ακολούθησαν άλλες. Το λάθος είναι συνολικό. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Πώς μπορεί, ρε παιδί μου, μια φήμη που από κάπου προέκυψε η φήμη αυτή. Κάποιος δηλαδή από το μυαλό του κατέβασε μια ιστορία. Και όλη αυτή η φήμη, παιδιά, είχε διασπάρει σε όλο το δημοσιογραφικό κοδόμα. Δηλαδή ήταν κάτι που το είχαμε ακούσει σαν φήμη όλοι. Δεν το είχαμε πει, το είπε μια εκπομπή, μετά είπαν και άλλοι άγια να το πει αυτή. Πώς μπορεί μια φήμη ηλίθια να δημιουργήσει μια αναστάτωση σε ανθρώπους που προφανώς δεν φταίνουν σε τίποτα. Και σε μικρά παιδιά. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή στο τι λέμε, για ποιους τα λέμε και πώς τα λέμε. Λοιπόν.